κοντά μας είναι ο κύριος Θοδωρής Ζαγοράκης, κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Απλά τον ευχαριστώ από την καρδιά μου που μου κάνει αυτή την τιμή να συνομιλούμε μαζί στον αέρα του Sport FM 12. Κύριε Ζαγοράκη, καλό σας μεσημέρι. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλώς μεσημέρι. Τι κάνετε? Μια χαρά είμαστε. Εσείς πώς νιώθετε λίγο πριν από τις ευρωεκλογές? Διότι γι' αυτό το λόγο σας καλέσαμε να τα πούμε και λίγο έτσι. Κοιτάξτε, όταν ο πρόλογος είναι τέτοιο, γιατί το άκουγα αυτό που βάλατε με το χελάκι. Ναι. Η διάθεση είναι ακόμη πιο ευχάριστη για κουβέντα. Είμαι στη διάθεση σας, ό,τι θέλετε μπορούμε να πούμε. Να πω βέβαια στον κόσμο, να θυμίσω ότι είστε υποψήφιος στις ευρωεκλογές με τη Νέα Δημοκρατία και θα ήθελα να ρωτήσω αν νιώθατε το 2004, 10 χρόνια μετά το 2014, ή αν το είχατε στο βάθος του μυαλού σας ότι θα είχατε μια εμπλοκή με τα πολιτικά και τις ευρωεκλογές. Υπήρξε έτσι έστω σαν σκέψη? Ποτέ δεν υπήρχε τέτοια σκέψη, ούτε και στο άμεσο παρελθόν δεν υπήρχε τέτοια σκέψη για να ασχοληθώ με την πολιτική. Είναι ένα διαφορετικό γήπεδο. Είναι τελείως διαφορετικό γήπεδο από αυτό που αγωνιζόμουν μισά χρόνια, αλλά το καλό είναι, γνωρίζοντας πράγματα, μαθαίνοντας πράγματα, ότι υπάρχει πεδίο να δράσουμε και να δράσουν άνθρωποι του αθλητισμού, αν θέλετε, εμπειρικά, γνωρίζοντας κάποια πράγματα, και είναι ό,τι καλύτερο και σημαντικό αυτό. Και είμαστε και σε μια δύσκολη περίοδο για την πατρίδα μας, νομίζω, και έχω την αίσθηση ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε νέα μυαλά, που λέμε, και στον χώρο της πολιτικής και ιδιαίτερα ανθρώπους του αθλητισμού, βεβαίως, όπως εσείς. Είμαστε όντως σε πολύ, πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση σαν χώρα. Το βιώνουμε καθημερινά, το βιώνουμε όλοι μας. Βλέπουμε και με τη νεολαία να υπάρχει τεράστιο θέμα, ό,τι έχει να κάνει γενικότερα με την καθημερινότητα. Αυτό ήταν και ο λόγος που δεν ήθελα να κάνω πίσω σε αυτή την πρόταση που μου έκανε ο Πρωθυπουργός της χώρας, και θα θεωρούσα άτιμο αν έλεγα όχι σε μια δύσκολη κατάσταση, εκεί που μπορώ να βοηθήσω βέβαια. Έτσι, δεν θα λύσω εγώ το δημοσιοοικονομικό πρόβλημα της χώρας ή το θέμα της υγείας. Απλά εκεί που μπορούμε να δράσουμε άνθρωποι του αθλητισμού, νομίζω ότι έχουμε σκέψεις, έχουμε όρεξη για να δημιουργήσουμε θέματα, και ας ήταν σε διαφορετικό, και ας είναι σε διαφορετικό γήπεδο από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Νιώθετε σαν να παίζετε λίγο εκτός έδρας, έτσι? Όχι, δεν νιώθω έτσι. Ποτέ δεν νιώθω έτσι. Και ποδόσφαιρο όταν έπαιζα, οπωσδήποτε είναι διαφορετικός χώρος, ξένος ο χώρος αν θέλετε, αλλά έχουν πάρα πολλά κοινά σημεία. Και να σου πω και κάτι, ο στόχος είναι ένας. Να ξεκολλήσουμε από αυτό που, αυτό που βρισκόμαστε, σε ένα βούρκο. Οπότε δεν νομίζω ότι ούτε οι αντιπαραθέσεις ούτε οι αντιπαλότητες έχουν χώρο και θέση στην κατάσταση της σημερινή. Πείτε μου κάτι, ήταν μια δύσκολη απόφαση να μπείτε στο στίβο της πολιτικής όταν σας έγινε η πρόταση από τον Πρωθυπουργό? Έτσι το σκεφτήκατε πολύ, σας προβλημάτισε έντονα? Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Όταν δεν ξέρεις κάτι και ξέρεις μόνο γενικά πράγματα, και ασχολείσαι και με την πολιτική και αυτή την εποχή, γιατί δεν είναι ότι καλύτερο να ασχολείσαι με την πολιτική αυτή την εποχή, δεν είναι και μια εύκολη απόφαση, γιατί όταν χρειαστεί μπορεί να χρειαστεί και να φύγεις από τη χώρα σου, αν πρώτα αυτές πάνε όλα καλά, και όταν έχεις οικογένεια πίσω σου, ναι, δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την απόφασή σου. Ναι, ναι. Γίναν όλα συνειδητοποιημένα, γίναν όλα με σκέψεις, με σκέψεις και με πλάνο, το ότι έχω πεδίο να δράσω. Και να σίγουρος ότι αν δεν μπορούσα και δεν είχα πεδίο να δράσω, σε καμία περίπτωση δεν θα αποδεχόμουν αυτή την πρόταση. Μάλιστα. Στο ποδόσφαιρο συνήθως μιλάμε για outsider, μιλάμε για φαβορί κτλ. Κυρίως εμείς οι δημοσιογράφοι. Έχω διαβάσει σε παλιότερες συνεντεύξεις σας ότι δεν τα πολύ πιστεύετε αυτά τα φαβορί, τα outsider. Μπαίνετε μέσα και. Θεωρητικά υπάρχει αυτό. Θεωρητικά. Θεωρητικά υπάρχει. Δεν τα πιστεύω, γιατί πιστεύω ότι ο καθένας είναι το γήπεδο, και αν είσαι καλύτερος με φίλε από μένα, μπορείς να με κερδίσεις. Οκ, θα το παραδεχτώ. Ναι, ναι. Γι' αυτό δεν τα πιστεύω. Έχω τις επιφυλάξεις μου. Στην πολιτική. Να σου πω και κάτι, μου αρέσει και ο όρος του outsider, όπως έδιναν την εθνική και όπως δίνουν και την εθνική τώρα. Ναι, ναι. Ναι, όντως. Και μεγάλο outsider. Γιατί αποφορτίζεσαι από πάρα πολλά πράγματα που στο ποδόσφαιρο είναι σημαντικά, όπως
στο βασικότερο και ψυχολογικό τομέα. Ναι, ναι, βέβαια. Μεγάλο κομμάτι αυτό το κομμάτι της ψυχολογίας. Στην πολιτική πιστεύετε περισσότερο στα φαβορί και τα outsider και εν ώψη της μάχης σε εισαγωγικά που θα δώσετε στις ευρωεκλογές, πού θα κατατάσσετε? Ναι. Η πολιτική, αθλητισμός, ποδόσφαιρο, ναι, είναι μέσα στην κοινωνία αυτά. Mm-hmm. Γι' αυτό σε λέω, δεν μου αρέσει να βάζουμε ταμπέλα ότι είναι φαβορί, είναι outsider. Είναι κοντά, Κυριακή κοντά είναι, οπότε όλα θα φανούν από το αποτέλεσμα που θα βγει. Να. Μιλώντας έτσι αντικειμενικά και έξω από τα δόντια, αν σας ρωτούσαν τι πιθανότητες θα δίνατε για να εκλεγείτε σε αυτή την, μετά από αυτή τη διαδικασία, πόσες θα δίνατε? Κοιτάξτε, αυτό που κάνω είναι ένα όμορφο ταξίδι, ναι, το οποίο το απολαμβάνω με την έννοια ότι, δόξα τω Θεώ, όπου και αν πηγαίνω, όπου και αν πάω, πρώτα απ' όλα συναντάω φίλους. Γιατί αυτή την πρίκα μου άφησε το ποδόσφαιρο. Τι να πω τώρα, να μιλήσω με πιθανότητες, δεν θα ήθελα, γιατί δεν ασχολούμαι και μου λένε για γκάλο, δεν ασχολούμαι. Αυτό που κάνω το λαμβάνω, το γουστάρω αν θέλετε και το συνεχίζω. Μάλιστα. Αυτό είναι και αυθεντικό που μας λέτε και καλά κάνετε και έτσι πρέπει να είναι. Μια τελευταία πολιτική ερώτηση να κάνω για να σας κάνω μετά και 2-3 αθλητικές, γιατί έτσι είμαστε και αθλητικό ραδιόφωνο. Να πάμε και στον χώρο μας. Βέβαια, βέβαια. Απλά μια τελευταία πολιτική ερώτηση. Πιστεύετε ότι με τη Νέα Δημοκρατία θα κερδίσουμε ή έχουμε κερδίσει αυτή τη σταθερότητα που πρέπει να έχουμε σαν χώρα, για να μην έχουμε και άλλου είδους προβλήματα από εδώ και πέρα? Έχει μπει λίγο το νερό στα βλάκι ή θέλει πολλή δουλειά ακόμα? Κοιτάξτε να δείτε, απαντήσατε μόνο σας σε κάποια πράγματα, ναι, γιατί μην νομίζετε, είναι δύσκολος άνθρωπος και αρκετά δύσπιστος σε κάποια πράγματα. Πραγματικά όμως, επειδή ζούμε εδώ σε αυτή τη χώρα, ζούμε σε αυτή την κοινωνία, μεγαλώνουμε παιδιά, υπεύθυνοι πρώτα απ' όλα των παιδιών μας. Mm-hmm. Και αν να είστε σίγουρος ότι αν δεν έβλεπα φως στο τούνελ και τη γραμμή που έχει χαράξει ο Πρωθυπουργός με θυσίες, με δύσκολες καταστάσεις, αν δεν έλεγα αυτό το τούνελ, δεν θα ασχολούμαι. Υπάρχει πρόγραμμα, υπάρχει, είμαστε σε καλό σημείο. Βέβαια, δεν πανηγυρίζουμε και λέμε ότι τελείωσαν όλα και λύθηκαν τα προβλήματα, δεν το συζητάμε. Απλά πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι μαζί, έτσι ώστε να ξεκολλήσει το καράβι από τη λάσπη. Μάλιστα. Σημαντικό αυτό. Και να πάμε λίγο στα αθλητικά. Έχουμε 6 λεπτά ακόμα μέχρι να μας προλάβει το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων και Διαφημίσεις. Νιώθετε ότι η εθνική μας, κύριε Ζαγοράκη, έχει μπει στην ελίτ? Θόδωρος θα το προτιμούσε άμα στον κύριο Ζαγοράκη λίγο με ξενίδια. Ωραία, ωραία. Θόδωρε μου, λοιπόν, ευχαριστώ πολύ που μου δίνεις το δικαίωμα να μιλάμε στον ελληνικό. Νιώθεις ότι η εθνική έχει μπει πλέον στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, των ομάδων, ας πούμε, των δυνατών της Ευρώπης, μετά την επιτυχία του Euro, ή είμαστε λίγο πίσω ακόμα και θέλουμε δρόμο? Κοιτάξτε, χρειάζεται συνεχή προσπάθεια και η εθνική ανταποκρίνεται πολύ καλύτερα σε όλα τα επίπεδα. Και το βασικότερο απ' όλα για μένα, και το λέω και το φωνάζω αυτό, το ότι ο πρώτος και σημαντικότερος στόχος είναι επιτευχθεί. Το ότι βρίσκεται η εθνική ομάδα συνέχεια σε τελικές φάσεις, είτε παγκοσμίου κυπέλλου είτε στο Euro, είναι τεράστια επιτυχία και δεν πρέπει να το αμφισβητεί κανείς σε αυτό. Από εκεί και πέρα, ό,τι κάνει η ομάδα, ό,τι παρουσιάσει και ό,τι είναι θετικό για μας, θα είναι μόνο κέρδος και τίποτα άλλο. Αντικειμενικά έχουμε μέλλον στο Μουντιάλ της Βραζιλίας με τις συγκεκριμένες ομάδες ως αντίπαλοι μας? Γιατί να μην έχουμε μέλλον? Γιατί να μην έχουμε μέλλον? Αν είναι καλύτεροι κάποιοι από εμάς, ας το αποδείξουμε μες στο γήπεδο. Mm-hmm. Μπορούμε να επαναλάβουμε. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι η ομάδα είναι σε καλό επίπεδο. Mm-hmm. Έχει τη δυνατότητα, έχει ένα στυλ παιχνιδιού το οποίο το κρατάμε και στο φινάλε, αυτό είναι και το στυλ παιχνιδιού μας, ούτε η Βραζιλία, είμαστε την Αργεντινή, είμαστε και καλά κάνουμε πάνω σε αυτό. Και το βασικότερο απ' όλα είναι ότι είμαι σίγουρος ότι ο προπονητής, τα παιδιά, όλη η ομάδα που θα πάει στη Βραζιλία, είμαι σίγουρος ότι είναι και ξέρουν καλύτερα από όλους τι θα κάνουν. Μάλιστα. Μιλώντας για το ελληνικό ποδόσφαιρο, βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια ο Ολυμπιακός έχει φτιάξει τη δική του αυτοκρατορία, τα τελευταία αρκετά χρόνια θα έλεγα. Έχει κουράσει λίγο αυτή η ιστορία, Θοδωρή Ζαγοράκη? Οπωσδήποτε. Όταν υπάρχει μονόπλευρα γκάτ, ο τίτλος πάει μονόπλευρα, σίγουρα κουράζει.
Το βασικότερο και το σημαντικότερο και είναι και η επιτακτική αλλαγή. Πρέπει να επανέλθει και να έρθει η αξιοπιστία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Το έχουμε ανάγκη όλοι οι Έλληνες, οι φίλαθλοι ειδικότερα. Δεν ξέρω, πρέπει να βρεθεί τρόπος να βρεθούν κάποιες αποφάσεις έτσι ώστε να υπάρχει αξιοπιστία. Και όποιος είναι καλύτερος και αν είναι καλύτερος, να το χαιρετήσουμε όλοι, αν θα παίρνουν πρωτάθλημα. Ναι, ναι. Δύσκολο να το πετύχουμε απόλυτα αυτό η αλήθεια, μιλώντας ρεαλιστικά, έτσι, κάνοντας κουβέντα ρεαλιστικά αυτή τη στιγμή, διότι πάντοτε... Ρεαλιστικά μιλάμε, ναι. Και το κακό είναι ότι χρόνια, πολλά χρόνια λέμε τα ίδια πράγματα, ναι, ναι. Οπότε κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει αυτό και να αρχίσουν για να γίνονται κάποια σημαντικά βήματα. Επειδή βέβαια έχει συνδέσει το όνομά σου πέρα από τις επιτυχίες εθνικής και με τον ΠΑΟΚ, θεωρείς ότι ο ΠΑΟΚ είναι σε καλό δρόμο για να αποτελέσει ίσως τον επόμενο πρωταθλητή Ελλάδος ή νομίζεις ότι ίσως τον προλάβουν άλλοι? Όχι, είναι όντως είναι ο ΠΑΟΚ σε καλό δρόμο. Έχει βρεθεί ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται στα ενία της ομάδος και κακά τα ψέματα αυτή τη στιγμή αυτό που λείπει, το πρωταθλητή που λείπει από τις ελληνικές ομάδες είναι το οικονομικό πρόβλημα. Mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ το έχει λύσει αυτό. Μένει λίγο να συμμαζευτεί, να γίνει μια συμπαγές ομάδα έτσι ώστε να διεκδικεί στα ίδια πρωταθλήματα. Κάτι το οποίο έχει ανάγκη και ο φιλάθλος κόσμος του ΠΑΟΚ και διψάει για τέτοια πράγματα, έτσι. Είναι, ναι, ναι, είναι γεγονός. Λοιπόν, να μην σε κουράζω άλλο. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι τελευταίο. Όχι, τίποτα. Χαιρετίσματα στο νησί. Σε όλο το δεκάνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε, ήταν χαρά και τιμή δική μας. Σου ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία σε αυτή τη νέα εμπειρία που καλείσαι να περάσεις, τις ευρωεκλογές, έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά, ευχαριστώ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Χαρά, χαιρετώ, γεια.